Στεργίου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης σε μια περίοδο που πραγματικά έχετε αρκετά στο κεφάλι σας. Έχουμε και την επικείμενη κακοκαιρία η οποία πλησιάζει. Ωστόσο, αυτό το οποίο έτσι κίνησε την περιέργεια και το ενδιαφέρον μας είναι τα πρόσφατα σχόλιά σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στα βουνά της περιοχής. Δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση γι' αυτό. Mm-hmm. Αν και θα έπρεπε. Επειδή και η ΡΑΕ, μάλλον κρατάει και σαν τα χαρτιά της, έχει αναρτημένο ένα πίνακα με όλους τους υποψήφιους επενδυτές που διεκδικούν άδεια. Στην περίπτωση βέβαια των αιωλικών στα βουνά εδώ, στις κορυφογραμμές των Πιερίων, έχει εκδοθεί και άδεια στις 14 Δεκάτου του 20 χωρίς να ενημερωθούμε από πουθενά. Mm-hmm. Τώρα έχουμε βάλει σκουπιά εδώ πέρα να παρακολουθούμε τις ανακοινώσεις της ΡΑΕ, μια τυχόν και μας προκύπτουν αιτήσεις και αδειοδοτούνται επενδύσεις για τις οποίες δεν θα έχουμε εικόνα. Οπότε προσπαθούμε δηλαδή να είμαστε ενημερωμένοι. Τώρα όσον αφορά γι' αυτό, από ό,τι είδα είναι καμιά δεκαπενταριά ανεμογεννήτριες, εκ των οποίων οι τέσσερες υπάγονται στην διοικητική χωρική μας αρμοδιότητα. Uh-huh. Είναι ακριβώς στην κορυφογραμμή και οι άλλες 10-12 περίπου που είναι ακριβώς στην ίδια σειρά, αλλά επειδή υπάρχει τεφλασμένη εκεί στα όρια του νομού, εμπίπτουν στο Δήμο Κατερίνης. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Δήμος Κατερίνης. Εγώ ήρθα σε επικοινωνία με την εταιρεία που θέλει να τα στήσει. Ζήτησα από τους ανθρώπους να μιλήσουμε με δεδομένο, και πιστεύω ότι αυτό θα τεκμηριωθεί και με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι άλλα πράγματα θέλουμε για το βουνό και όχι ανεμογεννητρές που έχουν και μια επιβάρυνση στο περιβάλλον από ό,τι αποδεικνύεται αυτά τα λίγα χρόνια που λειτουργούν έτσι πανελλαδικά σε αρκετές κορυφογραμμές. Συγκεντρώνουμε στοιχεία, θα το φέρουμε σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ελπίζω σε καμιά εβδομάδα ή έστω 15 μέρες. Θα καλέσουμε και τους εκπροσώπους της εταιρείας που ενδιαφέρεται να κάνει αυτά τα φωτοβολταϊκά, με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε την χρόνια δύσκολα, βλέπετε τι γίνεται και με τον καιρό και με την υψηδρία, αλλά και με την κλιματική αλλαγή, δεν είμαστε για άλλες επιβαρύνσεις. Mm-hmm. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, όταν μιλήσαμε, όταν τον αναζήτησα δηλαδή, του είπα: είστε μια εταιρεία μεγάλη κατασκευαστική, έχετε τρυπήσει όλη την Ελλάδα με σύραγγες και με αυτοκινητόδρομους και μια σειρά από κατασκευές. Γιατί δεν έρχεστε λοιπόν να κατασκευάσετε ένα μεγάλο έργο με μορφή ΣΔΙΤ, σε συνεργασία με το Δήμο να είτε, ένα μεγάλο τουριστικό, αν θέλετε, έργο τουριστικού ενδιαφέροντος, να αξιοποιηθεί και το βουνό και να υπάρχει και κινητικότητα στην περιοχή, εν ώψη της πολυκινητοποίησης, να στηρίξουν λίγο το οικονομικό ισοζύγιο που θα πέσει στα αρνητικά. Είχα από την πλευρά του μία απάντηση, η οποία έλεγε ότι θα προσπαθήσουν να έρθουν ο ίδιος ως διευθυντής των αιωλικών και ο διευθυντής των κατασκευών να έρθουν στο Βελβεντό για να μιλήσουμε για μια τέτοια προοπτική. Εμείς βέβαια να τους πείσουμε και για την απόσυρση της πρότασής τους. Από εκεί και μετά έπεισε ο κορονοϊός και ο συναγερμός σε αυξημένο επίπεδο στην Αττική. Δύσκολο να μετακινηθούν προς τα εδώ. Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό το ραντεβού. Εν πάση περιπτώσει, ανοιχτοί είμαστε. Κύριε Δήμαρχε, αν κατάλαβα καλά, δεν είστε αρνητής της τοποθέτησης, απλά είστε συζητητής των προϋποθέσεων που αυτές θα τοποθετηθούν. Κάθε άλλο. Αρνητής εξ αρχής. Απλά σε αυτήν την εταιρεία που είναι κατασκευαστική και μεγάλη, γνωστή πανελλαδικά, τους αντιπρότεινα αντί να κάνετε ανεμογεννήτριες στο βουνό μας. Εμείς σχεδιάζουμε άλλα πράγματα. Ελάτε λοιπόν να κάνουν κάτι τουριστικού ενδιαφέροντος. Αυτό είπε ο Δήμαρχος. Δεν κατάλαβα καλά. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι, τώρα έτσι το καταλαβαίνω. Κύριε Δήμαρχε, να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Γιατί τα εισερχόμενα που έχουμε για τις ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα. Άρα δεν κουβεντιάζεται ανεμογεννήτριες, κουβεντιάζεται τουριστικό έργο. Βεβαίως και αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Ελπίζω βεβαίως και θεωρώ ότι έτσι θα είναι, ότι θα επιβεβαιωθεί και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ειδικά με μια κουβέντα με αφορμή τα φωτοβολταϊκά της Λίμνης και είπαμε ότι θα κάνουμε και ένδυκα, θα ασκήσουμε και ένδυκα μέσα σε κάθε έναν ο οποίος νομίζει ότι οι περιοχές που είναι στη χωρική μας αρμοδιότητα μπορούν να αξιοποιούνται από αυτούς χωρίς να μας ρωτούν, χωρίς καν να... Αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Στεργίου.
ελπίζω να γίνω κατανοητός. Δεν σας κάνει λίγο εντύπωση το γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο λόγω και μιας ευρύτερης συγκυρίας που υπάρχει μια βιασύνη στην πολιτεία, να έχουμε τέτοιου τύπου συνομιλίες ως ίσο προς ίσο μεταξύ θεσμικών αρχόντων, τοπικών αρχόντων όπως εσείς και μιας εταιρείας, χωρίς την παρεμβολή, χωρίς την οργάνωση, χωρίς την τακτοποίηση από το ανώτερο κομμάτι της πολιτείας που θα έπρεπε να ορίζει ρητά το πώς πρέπει να λειτουργούν αυτά και να συμπεριλαμβάνει και την άποψη των τοπικών κοινωνιών. Βεβαίως, νομίζω ότι από εκεί έπρεπε να ξεκινούν. Μα κάνει και μεγάλη εντύπωση, αλλά αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο σήμερα. Και πολύ φοβούμε ότι αυτοί που εισερώμενοι, δηλαδή επενδυτές, ενδεχομένως να προχωρήσουν στις επενδύσεις τους αδιαφορώντας για τις αρνητικές απόψεις των τοπικών κοινωνιών. Υπάρχει ένα κενό δηλαδή εκεί στο θεσμικό πλαίσιο που τους δίνει κάποια δικαιώματα. Περνούν και από κάποιες άλλες δευτεροβάθμιες επιτροπές που ενδεχομένως να εξασφαλίσουν μια θετική άποψη και θα μπλέξουμε δηλαδή σε άλλα πράγματα τα οποία δεν τα θέλουμε. Με την ευκαιρία... Και για τη λίμνη αλλά και για το βουνό ανάπτυξη διαφορετική θέλουμε. Δεν θέλουμε να γεμίσουμε καθρέφτες και φουρφούρες. Με την ευκαιρία της κουβέντας μας να ζητήσω ένα σχόλιο για την εξέλιξη που είχαμε σε σχέση με τη Μεγάλη Γέφυρα και το φωτεινό σηματοδότη, ο οποίος φαίνεται να παραμένει σαν μόνιμη κατάσταση. Ενοχλεί αυτό, γιατί βλέπω ότι η προοπτική που δίνει η περιφέρεια είναι ότι θα γίνει μια μελέτη η οποία θα πάρει 2-3 χρόνια ακόμη. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς η πραγματικότητα είναι ότι οι φωτεινοί σηματοδότες επιβαρύνουν πολύ χρονικά τα ταξίδια μας προς την Κοζάνη που πάμε για υπηρεσιακούς λόγους. Υπολογίζει μια μέση καθυστέρηση 3 λεπτών και τελικά αν έχουμε δυο συνεχή φανάρια εδώ στην αφετηρία από την δική μας πλευρά, αυτό γίνεται 15 λεπτό, χωρίς υπερβολή 15 λεπτό. Λοιπόν, το είδαμε προχθές την ανάθεση που έγινε από την πλευρά της περιφέρειας σε μια εταιρεία. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. 30 μήνες, κύριε Στεργίου. Και νομίζω ότι έχουν και δικαίωμα παράταση. 30 μήνες τουλάχιστον. Βέβαια, τεχνικός δεν είμαι για να πάρω μια ευθύνη να πω ότι είναι μεγάλος ή μικρότερος, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ. 30 μήνες είναι 2,5 χρόνια. Θα τελειώσει και αυτή η δημοτική θητεία και ενδεχομένως να μην έχουμε καν άποψη. Και αυτό είναι να σχεδιαστεί η μελέτη, η οποία δεν θα έχει και οριστική μορφή στο πώς θα υλοποιηθεί, αν προβλέπονται κάποιες ιδιαίτερες κατασκευές ή κάτι άλλο ενισχυτικό στην παρούσα κατασκευή της γέφυρας. Είναι όμως θέμα το οποίο μόνο άποψη μπορούμε να εκφέρουμε και στις τέτοιες διαδικασίες, γιατί δεν έχουμε πρακτικό ρόλο στο να τι θα γίνει. Ωραία. Κύριε Στεργίου, σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, να μας ενημερώνετε. Καλή συνέχεια.